να εστιάσουμε λίγο στην Παναγία την Οδηγήτρια του Μέρωνα. Ένας ναός, τον οποίο βέβαια συναντάμε σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της περιοχής. Είναι πάρα πολλές οι τοιχογραφίες που προκαλούν ενδιαφέρον και μέσα σε ένα κλίμα κατάνοιξης επισκέπτες κοντοστέκονται και τις θαυμάζουν και ανάβουν ένα κεράκι στη χάρη της Παναγίας, όπως τονίζουν μέσα από ρεπορτάζ που έχουμε διαχρονικά πραγματοποιήσει. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά, δεν μπορούμε να μην εστιάσουμε σε μια φορητή εικόνα του 14ου αιώνα. Και θέλω να πάμε και αναφέρουμε στην Παναγία την Οδηγήτρια. Θέλω να πάμε στον πατέρα Μανώλη, τον εφημέριο στο Μέρωνα, προκειμένου να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Αυτή είναι μια φωτογραφία πραγματικά από πέρυσι, όταν είχε χιονίσει στην περιοχή και είναι εδώ ακριβώς αυτή η εικόνα του 14ου αιώνα που θαυμάζουμε και πραγματικά προκαλεί εντύπωση. Πατέρα Μανώλη, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σας εσπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές και σε όλο τον πλανήτη. Από τον όμορφο Μέρωνα με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της σύνδεσης. Ωστόσο, ήταν χαρά μας σήμερα να κλείσουμε την εκπομπή μας, τη δεύτερη εκπομπή του χρόνου μαζί σας, από μια ιστορική περιοχή, από έναν ιστορικό ναό. Πριν περάσουμε πραγματικά στην εικόνα της Παναγίας, θέλω λίγο να πούμε δύο λόγια για τον Ιερό Ναό, από εκεί που βρίσκεστε και βγάζουμε για τη σύνδεση. Βρισκόμαστε στο ανάκτορο, όπως το ονομάζουμε, της Παναγίας μας, της Μάνας του Κόσμου. Το παλάτι αυτό, τρίκλητος ναός, σπάνιος, με τα μέρη της κινήσεως της Θεοτόκου, του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κτισμένος το 1300, στη συνέχεια έρχονται η οικογένεια των Καλέρζιδων, Καλεργών, και επιμελούνται εδώ του ναού, φέρνουν μαΐστρο ζωγράφο από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος καταγράφησε όλους τους στίχους, τοιχογραφίες, σπάνιες ορισμένες, όπως παραδείγματος χάρη η απογραφή επί Κυρινίου, η Βαϊφόρος και η Σταύρωση του Χριστού, όσον αφορά την τεχνοτροπία τους. Ο ζωγράφος ξεφεύγει από τα πρότυπα και αποδίδει την εσωτερική του διάθεση πάνω στις τοιχογραφίες. Ο ναός αυτός αποτελεί ένα μουσιακό στοιχείο για το χωριό μας, για όλη την επαρχία, για όλη την Ελλάδα μπορώ να πω. Έχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα και συγχρόνως αποτελεί το πνευματικό και το θρησκευτικό κέντρο όλων των χωριανών αλλά και όλου του κόσμου που έρχεται στο σημείο αυτό. Αναφερθήκαμε στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, σωστά? Βεβαίως. Του 14ου αιώνα, πατέρα Μανώλη. 14ου αιώνα. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ είναι η Παναγία η Οδηγήτρια. Ο επιθετικός προς διορισμές της προέρχεται από το χώρο κατασκευή της που ήταν η μονή των οδηγών στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η εκεί κατασκευάστηκε και εκεί την παρήγγειλε ο Καλέρζης, ο Αλέξιος και την έφερε εδώ δώρο. Έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλά μουσεία και εκθέσεις στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστεί ως η Μόνα Λίζα του Βυζαντίου με την εικασία ότι ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι χρησιμοποίησε αυτήν ως πρότυπο για να ζωγραφίσει την Τζιοκόντα. Οπότε, πατέρα Μανώλη, έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη, σωστά? Από την Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένη εικόνα και βρέθηκε εκεί στην περιοχή μετά από παραγγελία των Καλέργηδων. Βεβαίως. Έχει έρθει από τη Μονή των Οδηγών. Μάλιστα. Και τόσα χρόνια, τόσους αιώνες βρίσκεται στην περιοχή ή περιπλανήθηκε, όπως λένε συνήθως, και σε άλλους τόπους? Βεβαίως, εδώ είναι και... απορεί κάποιος γιατί να μην υπάρχει σε ένα μουσείο φυλατώμενη εκεί. Η Παναγία, η χάρη της εδώ, η Μάνα του Κόσμου, θέλει να είναι στο σπίτι αυτό που την έχουν κάνει τάμα και δώρο. Γι' αυτούς τους λόγους την προστατεύουμε όσο μπορούμε, όχι όσο μπορούμε, εντελώς πάρα πολύ σπουδαία και υπερήφανα και θα είναι εδώ πάντοτε να ευλογεί τους πάντες. Και καθένα όπως μπαίνει μέσα, ανάλογα με τη διάθεσή του, εκείνη ως Μάνα ξέρει πώς να του συμπεριφερθεί, ούτως ώστε όταν φεύγει από εδώ να είναι ευλογημένος και χαρούμενος.
Πατέρα Μανώλη, σύμφωνα και με την παράδοση και με τα στοιχεία και γραπτές αναφορές που έχετε πιθανόν και στα χέρια σας, έχουν καταγραφεί και θαύματα εκεί στην Παναγία την Οδηγήτρια? Βεβαίως. Ένα από τα, καταρχάς είναι μια εικόνα η οποία έχει πάρα πολλά τάματα, μια παράσταση της Παναγίας μας. Αν έχετε κανείς την παρατηρήσει πάρα πολύ κοντά, και αυτοί που έχουν αποβαλθεί, έχει το επιτιμητικό, το αισθησιακό, το χαρούμενο, το λυπημένο, πάρα πολλά πράγματα, και με τον Χριστό να είναι αριστερά στην αγκαλιά της και να ήρθε ανοιχτό το δεξιό του μάτι, που λέγουμε ότι είναι μωρό, αλλά είναι συγχρόνως και κριτής. Μία περίοδο το 1867, σε μια θεία λειτουργία στις 2 Νοεμβρίου, ήρθαν εδώ οι Τούρκοι, οι οποίοι έκαναν πολλές τιμωρίες στα χωριά της περιφέρειάς μας, επειδή βρέθησαν άνθρωποι πολεμιστές στο Αρκάδι δύο-τρεις μήνες πριν το 1866, και ήρθαν να τιμωρήσουν τους Μερωνιανούς. Χτύπησαν, ατίμασαν, έκαψαν, και 4-5 Τούρκοι που προσπάθησαν, όπως είδατε και φαίνεται και στο μάτι της, ναι, να τις αφαιρέσουν τα μάτια, έμειναν επί τόπου εδώ γάμο και τους ενταφίασαν εδώ απέναντι στο χώρο, σε ένα χώρο που σήμερα είναι το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Έχει υποστεί κάποια συντήρηση εικόνα διαχρονικά? Έχουν βρεθεί κάποιοι συντηρητές? Για πείτε μας. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι έχουμε πλήρη συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων πάντοτε, για να μπορούμε να απαιτούμε κιόλας, και έχει συντηρηθεί παρά τις φορές που έχει για τα πράγματα που λείπουν από πάνω της. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και του Χριστού είναι τόσο συντηρημένα που αποτελούν μια πάρα πολύ ζωντανή μορφή όταν έρθει κάποιος να την δει, και ανάλογα με το που στέκεται και κοιτάζει την Παναγία, αυτή του συμπεριφέρεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, είναι εκπληκτικό, και φαντάζομαι όχι μόνο κριτική από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όσοι γνωρίζουν βέβαια την ιστορία και όσοι γνωρίζουν ότι αυτή η εικόνα βρίσκεται εκεί στην περιοχή σας, στην ιστορική περιοχή σας, σπέβδουν προκειμένου να προσκυνήσουν. Ακριβώς, πρέπει να πούμε ότι ο χώρος αυτός είναι τόσο πολύ επισκέψιμος, είναι ανοιχτός ο ναός πάντοτε, τον επιμελούνται κάτοικοι του Μέρωνα για να είναι ανοιχτός. Έχουμε από όλο τον κόσμο επισκέπτες, προσκυνητές. Έχω να σας πω, με την καταγραφή που κάνουμε, έχουμε περίπου 4.000 ξένους επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου. Ένα πράγμα που αποτελεί, εκτός από το πνευματικό στοιχείο και το θρησκευτικό, και πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο για την οικονομία του χωριού μας, που δημιουργεί καταλήματα, ταβέρνες και ένα κατασκηνωτικό κέντρο που έχουμε εδώ οικοτουρισμού, αλλά και τόσο άλλα πράγματα. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αγαπούμε, μας αρέσει, και λέμε πάντοτε την όμορφη κουβέντα: μνήμη μου σε λένε Μέρωνα, και σε κουβαλούμε στους ώμους μας, και εσύ μας σηκώνεις στα χώματά σου, Μέρωνα. Πόσοι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, πατέρα Μανώλη, είστε? Στο χωριό μας? Μάλιστα, ναι. Πρέπει να ξεκινήσω πως ήταν παλιά, το 1950, 650 κάτοικοι. Ναι. Έκαναν, το χωριό είναι ορεινό, 620 μέτρα. Είναι ψηλά, το γνωρίζουμε βέβαια. Ναι, με πάρα πολλά νερά, με πάρα πολλά φρούτα, με ανθρώπους. Σήμερα οι άνθρωποι είναι στον αριθμό περίπου 100. Τα σπίτια που είναι ανοιχτά την εποχή αυτή, την χειμωνιάτικη, είναι περίπου 60. Βεβαίως το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό από ντόπιους, γύρω στα 1.000 άτομα, αλλά και από επισκέπτες για διάφορες εκδηλώσεις που τελούνται πολιτιστικά εδώ στο όμορφο. Το θέμα είναι να δοθούν κίνητρα στη νέα γενιά, πραγματικά να παραμείνουν στον τόπο, να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ευλογημένη περιοχή. Βεβαίως δίδονται κίνητρα. Το καλό είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί πριν από πολλά χρόνια ο τόπος. Αναπτύσσεται τώρα με σεβασμό και με επιμέλεια και με επιτήρηση, να το πω έτσι. Γιατί ακριβώς όλα αυτά τα μνημεία που έχουμε, εκτός αυτού του ναού βέβαια έχουμε και άλλους ναούς παλιούς και αρχαιότερο από το ναό της Παναγίας μας, και η προσπάθεια γίνεται, υπάρχει ο τουρισμός που οπωσδήποτε επιφέρει πολλά πράγματα, αλλά και η γη, η γόνιμη εδώ που ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία, αλλά και τις καλλιέργειες σιγά σιγά που αναπτύσσονται, πιστεύω ότι ξανά θα επανέλθει ο κόσμος στα όμορφα αυτά μέρη. Μάλιστα, με το καλό να έρθουμε από κοντά, πατέρα Μανώλη, να καταγράψουμε ρεπορτάζ, ναι, να ασχοληθούμε γενικά με την περιοχή και με την εκκλησία, ναι, και με το έργο σας.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν από τις πιο ξεχωριστές συνδέσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα. Πρέπει να σας πω, να τελειώνοντας, ότι την Παναγία αυτή της έχουμε δώσει τον επιθετικό προσδιορισμό η Παναγία ημερότρια, γιατί όταν χτίστηκε ο ναός που δεν υπήρχε κανένα κτίσμα του Μέρωνα, εδώ πέρα έβλεπαν ένα φως από ένα οικισμό απέναντι, ερχόταν εδώ, έπαιρναν την εικόνα που έβλεπαν μέσα σε μια τσιωμένη πάτο, την γύριζαν πίσω, ξανά συνέβαινε αυτό. Είπαν λοιπόν να χτίσουμε εδώ ένα εκκλησάκι στην Παναγία, γιατί εδώ της αρέσει, μέρεψε. Προέκυψε η ανάγκη μετά την προσέλευση των οικισμών των κατοίκων γύρω-γύρω, τι όνομα πρέπει να βγάλουμε στο καινούριο χωριό, ποια ήταν η αφορμή, η Παναγία που μέρεψε, Μέρωνας από το Μερώνο ησυχάζω. Και το νιώθαμε και τώρα και πάντοτε και εσείς αυτή τη στιγμή, την γαλήνη αυτή. Μάλιστα. Αν θέλετε να ψάρουμε για το μεγαλινάριο που έχω βγάλουμε. Βέβαια. Χαρά μας, εννοείται. Δέσποινα Παρθένε, μάνα και φως, ελεημονήτρα και μερώτρια του λαού, ρίγισσα του κόσμου, βασίλισσα της Κρήτης, αγλαϊσμά και κλαίος, είσαι του Μερώνα. Τι να πούμε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Με το καλό να σας γνωρίσουμε και να τα πούμε και από κοντά, πατέρα Μανώλη. Σας περιμένουμε γρήγορα. Ο Μέρωνας είναι τόπος προορισμού. Τους χαιρετισμούς μας και εκεί στους κατοίκους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, θα τα μεταφέρουμε. Πάντα υπερηγία και δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.